Σήμερα στο κλείσιμο, συναδέλφες και συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι της θεματικής αυτής εκδήλωσης, να θυμίσουμε ξανά σε όλους ότι είναι σε εξέλιξη ζητήματα φωτιά για την εργατική τάξη, μετά και τα όσα συζητήθηκαν λίγες ώρες πριν στο Υπουργικό Συμβούλιο, όσα τουλάχιστον μπορέσαμε να μάθουμε μέχρι αυτήν την ώρα. Τα συνδικάτα όμως, γιατί είμαστε σε καιρό πανδημίας, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης που διαμορφώνται στους χώρους δουλειάς, έχουν το καθήκον και το δικαίωμα να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας, και όπου δεν υπάρχουν τέτοιες στα ίδια τα σωματεία, έχουμε χρέος να αποκαλύψουμε τη γραμμή της εργοδοσίας που για τα κέρδη της δεν έχει κανένα ενδιασμό να βάσει κίνδυνο τις ζωές μας, να διεκδικήσουμε όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται για να αισθανθεί ο κόσμος ασφαλής, για να μπορεί να γυρίσει στο σπίτι του υγιής. Σε σχέση με το όσα αναμασούν κυβέρνηση και εργοδότες και τα παπαγαλάκια τους βεβαίως για τη σημασία της ατομικής ευθύνης, χωρίς βεβαίως εμείς ποτέ να την έχουμε αρνηθεί, βάζουμε μπροστά τα αιτήματα που διαμορφώσαμε από τον Απρίλη για τη θωράκιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, την άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας Πρόνοιας για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες μονάδες εντατικής θεραπείας, τα μαζικά δωρεάν τεστ, αλλά και επιπλέον μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολιά. Όλα αυτά, συνάδελφοι, μπορούμε μαζικά, μαχητικά να τα επιβάλλουμε για να συνεχίσουμε όρθιοι και δυνατοί απέναντι σε όσα παραπέρα σχεδιάζουν για τις ζωές μας και νομίζουμε ότι υπόθηκαν απόψε. Οι επιχειρούμενες ανατροπές στις υπερορίες, με στόχο κυρίως τη βιομηχανία και αλλού, η κατάργηση δηλαδή των υπερορίων, η επιβολή δεκάωρης εργασίας που θα σμπαραλιάσει το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς και θα τσακίσει τις συλλογικές συμβάσεις, οι όποιες αλλαγές στην άδεια, στην κανονική άδεια, στα επιδόματα Δίας, στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, όλα αυτά, συνάδελφοι, θα δημιουργήσουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον δουλειάς που όμοιο του δεν έχουμε ξαναζήσει. Για να μπορέσουν βεβαίως να εφαρμοστούν όλα αυτά και όσα ακόμα σχεδιάζουν να φέρουν το επόμενο διάστημα, χρειάζονται τις ανατροπές που συζητήσαμε και απόψε. Τι ανατροπές δηλαδή? Το χτύπημα στην απεργία, αφού σκεφτείτε τώρα, θα απαιτείται πλέον ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη μιας απόφασης. Και βεβαίως ποιος θα ψηφίζει? Σκεφτείτε, συνάδελφοι, τι κουβεντιάζαμε και το Πάσχα αυτό, αλλά και ειδικά τα περσινά Χριστούγεννα, ότι βάζαν το επίδομα, το δώρο Χριστουγέννων μέσα στα ATM, συνόδευε ο εργοδότης τον εργαζόμενο μέχρι το ATM να του πάρει, να βγάλει το δώρο από το ATM και να το ξαναδώσει πίσω. Αυτός λοιπόν είναι που θα πατάει το κουμπί αύριο για να παίρνετε η απόφαση για μια απεργία. Και δεν χτυπάνε την απεργία μόνο έτσι. Η καταστολή της απεργίας, της περιφρούρης μάλλον της απεργίας από τα σωματεία, θα είναι ποινικό αδίκημα και θα αποτελεί λόγο για να κηρυχθεί η απεργία παράνομη. Οι αλλαγές στο προσωπικό ασφαλείας, ακούσατε τι είπε και ο Γιάννης Οτασούλας, άμα θέλουν το 40% θα μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για μια ολόκληρη βάρδια κίσους και παραπάνω, θα είναι δηλαδή προσωπικό ασφαλείας. Η απογραφή, συνάδελφοι, στο ηλεκτρονικό μητρό θα είναι προϋπόθεση για την άσκηση οποιοδήποτε συνδικαλιστικού δικαιώματος, άρα και για να συνάψεις μια συλλογική σύμβαση. Αυτά είναι μόνο μερικά από αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τον γνωστό Βρούτσι. Όλα αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, καθιστούν όχι μόνο επιτακτική την ανάγκη να ξεσηκωθούμε, αλλά και μονόδρομο αν θέλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο που έχουμε τραβήξει σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα σε πορεία σύγκρουσης με τους εκμεταλλευτές μας. Άλλωστε, όσα μέτρα καταφέρονται ενάντια στα συνδικάτα, όλα αυτά τα μέτρα, στην οργάνωση και στη δράση τους, φάνηκε απόψε ότι δεν έχουν στόχο τους εργατοπατέρες. Τα προνόμια τους όχι μόνο διατηρούνται, αλλά και ενισχύονται από τη νέα παρέμβαση του κράτους και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εμάς είχαν, συνάδελφοι, έχουν και θα έχουν πραγματικό αντίπαλο. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τα συνδικάτα που το συγκροτούν. Η προσπάθειά μας να συγκεντρώσουμε δυνάμεις ικανές να σμπαραλιάσουν τους νόμους τους θα συνεχιστεί. Το κάλεσμά μας για πανεργατική απεργία είναι ήδη απόλυτη προτεραιότητα για κάθε σωματείο που δεν είναι δεμένο στο άρμα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Οι απεργιακές αποφάσεις κάθε μέρα που περνά
πολλαπλασιάζονται και από μας πλέον απομένει να ενισχύσουμε και το δικό μας κουράγιο, τη δύναμή μας, την υπομονή μας, την επιμονή μας, να διατηρήσουμε, να αναπτύξουμε παραπέρα δεσμούς με τους εργαζόμενους σε κάθε τόπο δουλειάς και κάθε γειτονιά, να επαναλάβουμε, συνάδελφοι, τέτοιες εκδηλώσεις με αυτό το περιεχόμενο παντού, σε κάθε σωματείο, σε κάθε περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό βράδυ, καλό κουράγιο σε όλους.